Endlich wieder Meeresrauschen und ein sicheres Gefühl noch dazu. Nils entspannt. Οι Γερμανοί πολίτες αναζητούν ασφαλή προορισμό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Και δημοσιογραφικοί οργανισμοί της χώρας δείχνουν Ελλάδα. Trotz der vielen Sicherheitsmaßnahmen, die Restaurantbesitzer und die Strandbetreiber umsetzen müssen, wird hier das Wort Philoxenia ganz groß geschrieben und das ist das griechische Wort für Gastfreundschaft. Und so kommt das Urlaubsfeeling auf. Πριν από λίγες ημέρες, τηλεοπτικό συνεργείο του δικτύου RTL έφτασε στην Κρήτη καταγράφοντας τη νέα πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώθηκε στον αγαπημένο προορισμό των συμπατριωτών του στην εποχή της πανδημίας, με το ρεπορτάζ να έχει ήδη προβληθεί από το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο. 1, 2, 3. 3 μέτρα. Ja, diesen Sommer wird nachgezählt. Doch wir zählen die Tage bis zum Urlaubsfeeling. Ήρθαμε στην Ελλάδα για λογαριασμό της γερμανικής τηλεόρασης και πραγματοποιούμε ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με το πώς είναι η κατάσταση εδώ. Γιατί η Γερμανία δημονούν να κάνουν διακοπές και ψάχνουν ένα ασφαλή προορισμό. Der Strand von Kreta. Nils und Thomas haben es endlich geschafft. Nach 24 Stunden Quarantäne und einem negativen Corona-Testergebnis geht es von Athen nach Kreta. Natürlich direkt ans Meer. Ο δημοσιογράφος στάθηκε κυρίως στο πώς η Ελλάδα και κατ' επέκταση η Κρήτη κατάφερε να παντρέψει το αίσθημα των διακοπών με αυτό της ασφάλειας από τον κορονοϊό. Όταν έρχεσαι και βλέπεις εδώ πόσο ζεστοί είναι οι άνθρωποι και τόσο φιλικοί, είναι εξαιρετικό το συνέστημα να νιώθεις ότι είσαι καλοδεχούμενος. Το αίσθημα των διακοπών είναι σίγουρα εδώ, αλλά επίσης ξέρεις πως όλοι κάνουν αυτό που πρέπει για να είσαι ασφαλής. Το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου έτυχε ιδιαίτερα θερμής υποδοχής, κάνοντας τους Γερμανούς να ονειρεύονται τις επόμενες διακοπές τους στο νησί. So geht ab Juli Urlaub auf Kreta.